Μαρία, συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη για την ομάδα σου σήμερα και με βρίσκω. Πώς είδες το παιχνίδι? Εντάξει, ευτυχήσαμε να πετύχουμε από το πρώτο χρόνο δύο γκολ, να βρεθούμε μπροστά στο σκορ, ήταν σημαντικό για μας. Ετοιμαστήκαμε για το σημερινό παιχνίδι και με διαφορετικό σύστημα. Χρειαζόμασταν την νίκη για να πάμε στο πλην 3 από την ΑΕΚ και να μείνουμε στο στόχο μας, που είναι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, που αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι και η σημερινή μας η ψυχολογία και για τον επαναληπτικό κυβέλλον. Σημαντικό ήταν το ότι μείναμε στο μηδέν παθητικό και καταφέραμε να πετύχουμε 4 γκολ που τα γκολ μας έλειψαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Τι άλλαξε η παρουσία του Μίτσελ Σαλκάδο στον πάγκο της ομάδας? Εντάξει, σίγουρα πάντα μια αλλαγή προπονητή φέρνει διαφορετική ψυχολογία, με πολλά κινήτρα πολλούς τους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν, να κερδίσουν μια θέση. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται όλοι οι παίχτες προσπαθούν για να κερδίσουν μια θέση. Τα έφεραν και έτσι συνθήκες, πλέον αποτελείς και εσύ ενεργό μέλος της ομάδας, παίρνεις φανέλα βασικού, αν και σε μια θέση η οποία δεν είναι φυσική σου θέση. Πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, σίγουρα όπου μου ζητηθεί θα αγωνιστώ. Χαίρομαι που είμαι ενεργό μέλος στην ομάδα, να βοηθήσω από όποια θέση και χρειαστεί, και είμαι χαρούμενος σίγουρα που βοηθάει την ομάδα. Και ένα σχόλιο έτσι για τον κόσμο που σε χειροκρότησε, σε αποθέωσε κατά την αποχώρηση όταν έγινε αλλαγή. Πώς αισθάνεσαι έτσι για την αγάπη που λαμβάνεις από τους οπαδούς της ΠΑΦΟΥ? Σίγουρα είναι θετικό να υπάρχει μια συμπαθία από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που αν και τρίτη μέρα στις 7 κατάφερε να έρθει και να μας στηρίξει. Παίζει σημαντικό ρόλο για μας και θα θέλαμε να συνεχίσει να μας στηρίζει για να του δώσουμε λίγη χαρά. Ευχαριστούμε.